Καλησπέρα παιδική μου φίλη και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 99 μετά το Πάσχα. Πω μαλάκες, πόσο περίμενα αυτό το Πάσχα, σε πόσο επεισόδια είχα πει, πόσο πολύ θέλω να γυρίσω πίσω στην ένδεσα και να ξεκουραστώ, μόνο που δεν ξεκουράστηκα, αμ δε. Για όσους με παρακολουθείτε στο Instagram ή είστε στο Discord, στους Patreons, θα ξέρετε ότι εγώ την Δευτέρα μου την πέρσα μέσα στο νοσοκομείο, βεβαίω. Διότι Κυριακή βράδυ μετά τη μάσα του Πάσχα μη πιάσανε, μη, μη πιάσανε κάτι σφοδρή πόνη στην κοιλιά. Είχα διπλωθεί στα δύο, είχα γυρίσει τέσσερις ώρες στο σπίτι, είχα πάει για ένα χαλαρό ποτό. Εν τω μεταξύ δεν ήπια τίποτα έξω. Τέσσερις ώρες γύρισα, πονούσα γάματα, λέω απ' την πίνα είναι. Έφαγα εκεί ένα σάντουιτς, ήπια και λίγο και με πιάσε ένας πόνος. Τύπου... Λέω, οκ, okay, είναι μέσα στο μυαλό μου. Είναι επειδή είχα το στομάχι μου άδειο για πάρα πολύ ώρα. Γενικότερα, εγώ το παθαίνω αυτό. Έχω πάρα πολύ ευαισθησία με το στομάχι μου. Σήμερα που ηχογραφώ, πέμπτη είναι, διότι σήμερα έστρωσα με τη φάση μου. Έχω και ένα ραντεβού σε γαστέντερ λόγο. Εγώ γενικότερα θα είμαι με τα γαστέντερικά μου. Ο πατέρα μου άλλωστε είχε και καρκίνο στο παχιέντερο και ο παππού μου είχε καρκίνο στο παχιέντερο. Εγώ μετά τα 30 πρέπει να κάνω κολονοσκόπηση. Γενικότερα το έχουμε στο γονίδιο για τα γαστέντερικά μα. Και μ, λέω, και okay, είναι, ευαισθησία, ξέρεις είχα αφήσει το στομάχι μου πολύ ωράδιο και τα σχετικά. Και όχι, τελικά δεν ήταν στο μυαλό μου, ξύμνησα γύρω στις 6, ξύμνησα τη μάνα μου, λέω κάτι συμβαίνει. Μου λέει, έλα θα σε βάλω να κάνεις αμετό, μου λέει βάλε δάχτυλο και κάνω αμετό. Παιδιά, δεν έχω χειρότερο στη ζωή μου, αλήθεια σας το λέω, δεν έχω χειρότερο. Ας κάνω διάρειες για πάντα. Ας ε, κολλήσω στην τουαλέτα και να την πάρω γκαλιά, διάρια κάθε πέντε λεπτά. Πραγματικά δεν με πειράζει καθόλου. Δεν έχω χειρότερο πράγμα από το ημετό. Δηλαδή, δε, η αηδία που μου προξενεί και μόνο στη σκέψη ότι αυτό το πράγμα ανεβαίνει. Πω, 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 Δηλαδή, και δεν μπορώ, δεν μπορώ. Βάζω το δάχτυλο και okay, δεν μπορώ. να βάλω. βαθιά. Α, και μετά αυτό το πράγμα. αηδία, δεν. Καταλαβαίνω ότι είναι ανακουφιστικό ιδιαίτερο όταν έχει κάποια ζητήματα, αλλά μετά ο πόνος που σου αφήνει στο λαιμό... Αίδια. Σε πιάνει μια ιδέα και, εν πάση περιπτώσει, έκανα και δύο φορέ με το και πάλι δεν πέρασε η φάση μου. Ενώ μου έλεγε: θα περάσει, κάνει λίγο με το. Και φτάνει γύρω στι 10 ώρα το πρωί. Εγώ έχω διπλωθεί στα δύο από τον πόνο και λέμε: ότι γίνεται πράγμα στο νοσοκομείο. Εξετάσει χαμό. Βέβαια, το νοσοκομείο τη Έδεσσα, μεγάλο upgrade έχω να σα πω, διότι ήταν τα χειρότερα νοσοκομεία γενικότερα τη um, περιοχής, περιοχή, του νομού, whatever, τη Βόρεια Ελλάδα εν γέννη. Έχουν κάνει μια νέα πτέρυγα τα εξωτερικά ιατρία και έχει και νέο κόσμο. Πλέον βλέπει έχει νέου γιατρού, νέα παιδιά. Και είναι πολύ όλη πολύ ξυπηρετική, Δηλαδή, Τύπου λε και είχα πάει σε ιδιωτικό όταν ήταν ω τη Άντια για είμαι πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και με χιούμορ και νοσοκόμα, έτσι να μου λέει και αυτά και τα σχετικά. Πέρασα πολύ ωραία όσο ήμουν ημιληπόθυμη σε ένα φορέα. Πώ λέγεται αυτό, Ναι, φορέα λέγεται. Ε, επειδή ήμουν και αφιδαιτωμένη, ζαλιζόμουν κιόλα, πήγα να κάνω ακτίνα στη κοιλιά μου και. Ε, σβήσαν τα πάντα, έπεσα λίγο κάτω ήμουν στα πρόθυρα της λιποθυμής. Ωραία πέρασα Δευτέρα, uh, Δεύτερη μέρα του Πάσχα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, μπορώ να πω. Οπότε, όπως και καταλαβαίνετε, επειδή αυτό μετά μου κράτησε τρει μέρες, δηλαδή ανέβασα πυρετό, μετά είχα δέκατα, είμαι πάρα πολύ εξαντλημένη. Σήμερα oh, είμαι I feel like myself, γιατί και χθε το πρωί είχα δέκατα, μπόρεσα και έφτασα στην Αθήνα, εν πάση περιπτώσει, με, καθυστερήσει, καθυστερήσεις, τα αεροπλάνα, όλα αυτά τα ωραία. Αλλά τουλάχιστον μπορώ να πω ότι δεν ξεκουράστηκα καθόλου ίσα ίσα κουράστηκα παραπάνω Αμ, η, δηλαδή τις τρεις μέρες που χάρηκα στην έδεσα και αυτές ήταν στο τρέξιμο έχω γυρίσει στην Αθήνα με μηδέν όρεξη ενώ το βέβαια πως και πώ μου είχε πάρα πολύ ξινό. Ειδικό δίδαγμα από όλη αυτή την ιστορία είναι τσούπο τη Λαλία Βρενεφέλη. Μη λε τι θε και τι δεν θε. Η μαμά μου δεν σε φάση, γιατί ανεβάζει παιδί μου στο όρο του σε ματιάζουν. Λέω, ε, ίσω επειδή είναι και λίγο δουλειά μου. Αλλά το φιλοσόφισα πλέον. Λέω, θα, θα ζω πρώτα τι στιγμέ, μετά θα τι κρατάω και θα τι ανεβάζω αφού τι έχω ζήσει. Αυτό το κάνει φίλη μου η Nancy. Για, να, για, το κακό το μάτι. Να πω και ότι είχα πάει ρε παιδί μου σε κανένα νησί. Βλέπω όλοι ξεχυθήκαν στα νησιά. Πάσχα. Πρώτη φορά είδα το στο feed μου τόσο πήγα στα νησιά. Πάρω. Τίνω. Σα... Δηλαδή τα γυρίσατε όλα τα νησιά. Εγώ δεν είχα δεν είχα το κόνσεπτ ποτέ του στο μυαλό μου το. Εντάξει, είναι Πάσχα, θα πάω σε ένα νησάκι. Αλλά τα βλέπω και λέω να μαλάκα αυτή. Γιατί δεν ματιάζουν αυτού. Εγώ πήγα στην Έδεσα που είναι από Θεό. Που περισσότεροι από την για να στο Καϊμακτς, στο πόζο, ρε, στα Λουτρά. Τέλο πάντων, τι να πει. Και κάπω έτσι φτάνουμε στο, στο, σήμερα και στα ωραία μα. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Έχουμε να τα πούμε. Ου, δύο εβδομάδε και συμβήκανε πολλά. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω, παιδιά, πώ θα την παλέψω εγώ τώρα που δεν έχω ξεκουραστεί. Ήθελα πάρα πολύ αυτή την ξεκούραση, να πω την αλήθεια. Μου έλειπε πάρα πολύ. Α, και το περίμενα πώ και πώ. Δηλαδή, αν δείτε, τα μάτια μου αυτή τη στιγμή έχουν μια θλίψη. Μια μεγάλη θλίψη. Που, δεν ξεκουράστηκα χαμάτου μου, τα μου ανασούλες να σου Λοιπόν, αμ, ελληνικό Πάσχα ωστόσο, ελπίζω τουλάχιστον εσείς να το χαρήκατε που μου ακούτε, να φάγατε, να ήπιατε, να τσουγκρίσατε τα αυγά, να πήρατε το Άγιο Φως, διότι ε, πάντοτε εδώ στην, αμ, στην Ελλάδα έρχεται το Άγιο Φω με τη αρχηγού κράτου. Διότι αν δεν έρθει ένα φαναράκι με ένα κεράκι, λε και ήρθε ο πρόεδρο τη Αμερική, τότε τι Ευρωπαϊκή χώρα είμαστε, εν πάση περιπτώσει. Εν μεταξύ, εγώ όσο ήμουνα στο, στην Εκκλησία εκεί, στον Άγιο Δημήτριο, που περιμέναμε το, το Άγιο Φω, εμεί το ανάψαμε για λατζή φω. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι που το είχαν ήδη αναμένο πριν το δώσει ο παπά. Οπότε μπορεί επειδή πήρα και βλαστή βλασφήμισα, βλαστήμισα, whatever that is, να έπαθε και αυτά που έπαθα. Τέλος πάντων, η χώρα, η χώρα α, είναι, η χώρα μας είναι η Ελλάδα που έχει συνδέσει μια θρησκεία με το έθνος, που η Εκκλησία έχει λόγο σε όλους και για τα πάντα, αυτό ήθελα να πω εν περιπτώσει, και η Εκκλησία έχουμε δει ότι έχει λόγο για το τι βραγή θα βάλουμε, με ποιο άτομο θα κοιμηθούμε στο κρεβάτι, μέχρι και το αν ζούμε με βάση τις Ορθόδοξες Αρχές. Και τα λέω αυτά και θυμάμαι, α, λογικά δεν θα θυμάστε, εσείς μπο, ή μπορεί να μην το έχετε διαβάσει καν, υπήρχε ένα α, α, επικό άρθρο του Καμπουράκη στο δithenliberal.gr. Λέω θα κάθε, το ξέρετε, το Καμπουράκη το ξέρετε, πα περιπτώσει, και θέλω τώρα να σα πω και να δώσετε λίγο βάση τι είπε ο, ο Μέγα ποιητή Καμπουράκη. Λέει: Οι αναμνήσει μα, εθνικέ, θρησκευτικέ, κοινωνικέ, οικογενειακέ, προσωπικέ, ορίζουν την ύπαρξή μα. Οκ, okay, όλα καλά μέχρι εδώ. Όντω, οριζόμαστε από τι αναμνήσεις και τα ερεθίσματά μα. Δεν θα διαφωνήσω εδώ καθόλου. Αλλά συνεχίζει και φαντάζεται το καμπουράκι και λέει: Φανταστείτε λέει έναν Έλληνα δίχως Χριστούγεννα, Πάσχα και 15 Αύγουστο, διότι είναι άθεος. Φανταστείτε έναν Έλληνα δίχως 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου, γιατί βλέπει αλλιώ την ιστορία. Φανταστείτε έναν Έλληνα δίχως συμμετοχή στα οικογενειακά τραπέζια ή στα πανηγύρια του χωριού του, του, χω, του, χωριού του γιατί είναι αντισυμβατικό ή βετζετέριαν ή αντιπαθεί τα γλέντια. Τώρα που το φανταστήκαμε αυτόν τον Έλληνα, αναρωτιέται ο Καμπουράκης, σε εισαγωγικά τώρα ξεκινάει αυτό που θέλει να πει. Καλός άνθρωπος μπορεί να είναι, χρήσιμος μπορεί να είναι, αλλά Έλληνας είναι ο ΑΕΟ. Οπότε, προσθέτω κι εγώ. Φανταστείτε έναν Έλληνα Δίχως να περνάει με κόκκινο το δρόμο, διότι είναι και καλά προσεκτικό οδηγό. Φανταστείτε έναν Έλληνα, δίχως να κάνει τα κλασικά σχόλια στο οικογενειακό τραπέζι για το αν θα παντρευτούμε ή το πόσο πολύ τρώμε, διότι μα το λέει για το καλό μα. Μπορεί να είναι καλό άνθρωπο, αλλά είναι πραγματικά Έλληνα. Έτσι θα ονομάζω και αυτό το podcast. Είσαι πραγματικά Έλληνα. Εγώ στηρίζω το καμπουράκι και τι πίπε του. Έλληνα είναι αυτό που τηρεί τα ήθη και τα έθιμα τη Ελλάδα. Αλίμονο, δηλαδή τη τηρεί τι παπάντζε. Um, το σταρχιδισμό, την απαταιωνιά και όλα αυτά τα, τα καλά που χαρακτηρίζουν τουλάχιστον δηλαδή τον νέο Έλληνα, νέο Έλληνα, τέλο πάντων, περιπτώσει. Γιατί από ό,τι φαίνεται, ο Καμπουράκη μα άνοιξε τα μάτια, εξήγησε με απλά λόγια πω αν είσαι άθεο vegetarian, δεν γίνεται να είσαι Έλληνα. Δεν μπορεί να ακολουθεί αυτό το ελληνικό lifestyle που ο Καμπουράκη μα προστάζει, εν πάση περιπτώσει. Πολύ κρίμα, πολύ κρίμα όμω, γιατί πρώτο που είδε να συμβαίνει αυτό το πράγμα ήταν ο ένα και μοναδικό Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ο οποίο έχει αδικηθεί πάρα πολύ κατ' Τώρα, συγκεκριμένος προσπαθεί να δημιουργήσει λίγο κλάουτ εκεί σε, σε που τους α, τρομάζει μια σημαία ουράνιου τόξου και γίνεται triggered με το παραμικρό. Αλλά στην πράγμα εποχή όταν α, μεσορανούσε ο Κωνσταντίνος Αποχδάνος είχε εξηγήσει ποια άτομα ακριβώ δεν μπορούν να είναι Έλληνες. Οι σπισιστές, οι αντισπισιστές, οι βίγκαν λεσβίες, οι αναρχικές μάγισσες. <Τι>... Παγανίστριες μάγισσες. Μπάχαλο που βεβηλώνουν ναι. εκκλησίε. Οι βίγκαν λοιπόν και οι μπάχαλο θα είναι Ελληνίδε, αναρωτιέμαι. Οπότε, εγώ θέλω να πω ότι στηρίζω τον α, Δημήτρη Καμπουράκη και τον Πρωτοπόρο Κωνσταντίνο Μπογδάνου που τα έχει πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί επιτέλου πρέπει να μπει ένα stop στο ποιο αυτό προσδιορίζεται ω Έλληνα. Οκ, okay, δεν γίνεται. Για να είσαι Έλληνα, θα πρέπει να έχει πάρει την έγκριση του Καμπουράκη και να σου δώσει διαπιστευτήριο ελληνικότητα. Να δει και αυτό. Τηρείτε τα ήθη και τα έθιμα. Ή μήπω γιορτάζετε την εργατική πρωτομαγιά, άλλη μέρα από την 1η Μαΐου. Γιατί και αυτό έχει γίνει κάτι σαν έθιμο πλέον. Το καταλαβαίνουμε αφού φέτο 1η Μαου, όπω ε, αντιληφθήκαμε όλοι, έπεσε τη Μεγάλη Τετάρτη. Πώ ακριβώ θα τη γιορτάσουμε, Οπότε τι σκαρφιστήκαμε να κάνουμε, Να βρούμε μια μέση λύση, να τη μεταφέρουμε έτσι για πιο μετά, αφού μπορούμε. Why not? Why not? Ε, why not? Ε, ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό και, και στην Ελλάδα γιορτάσαμε την εργατική πρωτομαγία στι 7 Μαου. It makes perfect sense, OK. Για να μην μείνει κανεί τραχωρημένο. Είμαστε όλοι κομπλεντάν, κομπλεδούρα, που λένε και στο χωριό μου. Όσο ήμουνα στο νοσοκομείο Τα λιμάνω μου πάνω το κεφάλι μου Και ε, μου έλεγε Εγώ μισό λιπόθυμι, πεθαμένη Δεν θέλει μου λέει είναι ένα κούκλο εκεί πέρα. Νέο στην ηλικία σου, ορθοπαιδικό κούκλο, κούκλο, κούκλο. Τι Μα λέω, Μαμά, δεν έχω τα γυαλιά. Μα μαμά, μου δεν είναι φίλη και εσύ. Σε να σου σοκόμε θα πάμε και δεν βλέπει τα γυαλιά σου. Έρχεσαι <laughs> να μου φτιάχνει τα μαλλιά. <laughs> Κλαίω. Δεν το έδω ποτέ το μεταξύ τον κούκλο ορθοπαιδικών στην Έδησα. Δεν <laughs> ξέρω καν και ποιον αναφέρεται. Σε ποιον αναφέρεται, μάλλον. Ε, mm -hmm. e, fun fact mm -hmm. εδώ Η μαρμελάδα έχει καθίσει πάνω μου. Όλε οι τρίχε τη πηγαίνουν στη μάπα μου και θέλω να φτερνιστώ. Γιατί είναι η εποχή που αυτά μαδάνε. Και όσο πιο πολύ μαδάνε, τόσο πιο πολλέ αλλεργίε πιάνουν και θέλω να κάψω. Αλλά δεν, το καημένο, το είχα αφήσει εδώ πριν μια εβδομάδα μόνο του. Έρχονται τουλάχιστον. Υπάρχει το MyBase. Το MyBase είναι μια υπηρεσία που έρχονται, σου προσέχουν, σου κάνουν κάτι sitting στα γατάκια σου. Αν έχει κυλάκι, σου το βγάζουν βόλτα και αυτά. Και ευτυχώ έχουμε αυτή τη συνεργασία και ε, την κρατήσανε. Αλλά έρχονται εδώ δηλαδή μια φορά την ημέρα. Αλλά ρε παιδί μου, τη λείπει η μαμά της, Το καταλαβαίνετε. Οπότε το γατί μου από χθε που ήρθα είναι πάνω μου. Λε και είναι προέκταση του χεριού μου. Αυτή τη στιγμή Κάθεται στο εσωτερικό της, του χεριού μου Στην παλάμη μου Ξαπλώνει με το κεφάλι της και θέλει να τη χαϊδεύω Καλά θα πω αυτό. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα α, ναι, ότι δεν πρέπει να μένει κανεί στενοχωρημένο. Γι' αυτό γιορτάσαμε και την 1η Μαου. Στι 7 Μαΐου, πάρα πολύ λογικό. Τέλο πάντων, όμω, μείναμε στεναχωρημένοι από κάτι άλλο και αυτό ήταν η δήλωση του Υφυπουργού Υγεία Δημήτρη Βαρτζόπουλου. Έγινε ντόρο πριν το Πάσχα, νομίζω το ακούσατε. Εμεί δεν είχαμε εδώ επεισόδιο, οπότε είπαμε να το βάλουμε τώρα. Ο οποίο τι έκανε ο Δημήτρη Βαρτζόπουλο στην προσπάθειά του να δώσει ένα α, επιστημονικό κύρο στον όρο γενικοκτονία, είπε το εξή. Και λέω συνητά στι γυναίκε του, γιατί αντιλαμβάνεται σε όλη, σε όλη την πανίδα, σε κάθε μορφή ε, εμβίου, εμβίου ε, όντων, το αρσενικό είναι πάντα επιθετικό. Είναι πιο επιθετικό γιατί αυτό είναι το οποίο στη φύση κυνηγά την τροφή και αναλαμβάνει την ε, επιθετική διεκδίκησή τη ή την άμυνά ε, τη. Το θηλυκό είναι για άλλε δουλειέ. Για να τίκτη. Έτσι και στηρίζει και στηρίζει την. Μορφή, είτε γίνεται στην Αγέλη, είτε γίνεται ε, στη διαδική ε, μορφή που έχουμε στο Homo Sapiens. Άρα ε, είναι η φύση των πραγμάτων το αρσενικό να είναι το επιθετικό, κατά συνέπεια η έννοια τη που πραγματικά έχει μια βιολογική Λά, βάση. Δηλαδή, τι μα είπε ο κ. Βαρτζόπουλο, Πω σε όλη τη φύση το αρσενικό είναι πάντοτε πιο επιθετικό και το θηλυκό είναι για άλλε δουλειέ, για να τύκτη, για να γεννάει δηλαδή. Οπότε, επειδή το αρσενικό είναι πιο επιθετικό, θα οδηγήσει και στη γυναικοκτονία. Κάτι που ξέχασα να αναφέρει όμω ο κύριο Βαρτζόπουλο είναι πω η ανθρωπότητα, last time I checked τουλάχιστον, έχει καταφέρει να σπάσει τα δεσμά τη φύση και τη επιβίωση, που σημαίνει ότι το αρσενικό δεν είναι πλέον αναγκαίο να κυνηγάει για την προφήτη του, για να φάει. Και δεν αναφέρθηκε mm. καθόλου στο πατριαρχικό σύστημα που οδηγεί σε εκτετικές συμπεριφορέ του άντρα έναντι της γυναίκας Διότι σήμερα ο ρόλος της γυναίκας δεν χρειάζεται να είναι αναπαραγωγικός Οκ, okay, βιολογικά ναι, η γυναίκα είναι αυτή που θα γεννήσει Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο ρόλος της είναι αποκλειστικά αυτός οι γυναίκες και οι άντρες σήμερα μπορούν να επιλέξουν όποιο ρόλο θέλουν ως άτομα και όχι το ρόλο που τους έχει δώσει η φύση κάποια εκατομμύρια χρόνια πριν. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ευημερία που καταπολεμήσαμε το κυνήγι της επιβίωσης και είμαστε πλέον στο κυνήγι της ευτυχίας, της ευημερία, το να ζήσουμε καλά, να ζήσουμε ευτυχισμένοι. Και το κυνήγι της ευημερία δεν εξαρτάται από τη σωματική διάπλαση του ανθρώπου, αλλά από το μυαλό του, πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, από αυτό που ήμασταν μερικέ χιλιάδε χρόνια πριν. Επομένω, οι γυναικοκτονίε δεν οφείλονται στη φυσική ηρωπή του, του αρσενικού για επιθετικότητα, αλλά στα μοτίβα συμπεριφορά που έχουν μεταφερθεί από γενιέ σε γενιέ σε όλη την κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να μιλάμε και για το φεμινισμό και για την πατριαρχία διότι ο άνθρωπος μπορεί πλέον να ξεφύγει από αυτά τα πρότυπα της φύσης. Για να πετύχουμε όσα θέλουμε ως άτομα θα πρέπει να εξαρτιόμαστε κατά κύριο λόγο από την σκληρή δουλειά που ρίχνουμε και τα ταλέντα μας και όχι από την ταυτότητά μας. Άρα, κύριε Βαρτζόπουλη, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι όχι, οι γυναικοκτονίες δεν οφείλονται στη φύση του ανθρώπου, εμείς καθορίζουμε τη φύση του ανθρώπου και τι είδους συμπεριφορές θα αποκτήσει. Και σε αυτό δείχνει να συμφωνεί μαζί μου και η κυβέρνηση, αφού δεν αφήνει κανέναν άλλον να ορίσει την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Η δημοκρατία δεν μπορεί να οριστεί από άλλους, μόνο από αυτούς που την εξουσιάζουν. Προφανώς αναφέρομαι στην έκθεση του State Department, δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής, σχετικά με την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Που μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, αυτή η έκθεση σημειώνει ότι προφανώ δεν υπήρξαν σημαντικέ αλλαγέ στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του περασμένου έτου και έκανε αναφορά στη διαχείριση του μεταναστευτικού, στι συνθήκε που επικρατούν στι φυλακέ και στα εγκλήματα που έχουν σχέση με τη φυλετική βία. Επίση, η έκθεση αναφέρει ότι η Ελληνική Αρχή Προστασία Δεδομένων παρουσίασε ευρήματα που αποδηλώνουν ότι το 2022 έγιναν απόπειρε εγκατάσταση του Predator σε τουλάχιστον 92 Έλληνε πολίτε. Επομένω, με μεγάλη λύπη διαπιστώνω πω εκτό από το Ευρωκοινοβούλιο, την Επιτροπή Πέγκα, την Ευρωπαία Εισαγγελέα και την Ευρωπαία Συνήγορ του Πολίτη, ούτε το State Department διαβάζει Economist ο οποίο μα εκφιάζει. Όλοι αυτοί δεν διαβάζουν Economist και τα έχουν συγκεχημένα στο μυαλό του. Δεν ξέρετε εκεί στο State Department με βάση την κυβέρνηση. Δεν ξέρετε. Είστε άσχετοι. Έρχεστε εδώ πέρα να κρίνετε εμά. Ζαμέ, αετέ, κοροπή. <laughs> που ταιριάζει αυτή την περίπτωση το κοροπή, έτσι. Είναι να το κοράπτη. Λοιπόν, αμ, και αυτό το, το, συμπέρασμα ότι όλοι αυτοί δεν διαβάζουν Economist φαίνεται από την αντίδραση τη ε, κυβέρνηση που λέει ρε παιδί μου η παγκόσμια συνωμοσία των σκοτεινών δυνάμεων που στοχεύει στη δυσφήμιση του εθνικού success story που έχουμε χτίσει εδώ πέρα στην Ελλάδα και αυτή η παγκόσμια συνωμοσία συνεχίζεται και από το State Department είπε το Υπουργείο Εξωτερικών ότι αυτή η έκθεση του State Department βασίζεται σε, σε μη και όχι ακτιβιστές και στον τύπο δηλαδή το ΕΠΕΞ νομίζει ότι θα ρωτήσουν το ίδιο για να αυτοξιολογηθεί η κατάσταση της χώρας. Μάλλον, μάλλον. Αλλά αυτό είναι Γιάννη και να η Γιάννη Σπίνη, αλλά τέτοιοι, τέτοιοι είμαστε. Παράλληλα, θέλω να πω, με την έκθεση του State Department βγήκε και η ετήσια έκθεση των ρεπόρτερ χωρί σύνορα, όπου δείχνει πω βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση στη χώρα. Από το σκορ 55 πήγαμε στο 57. Έστω δύο μονάδε καλέ είναι, του χρόνου άλλε δύο και κάπω έτσι θα πηγαίνουμε. Η Μανομελάδα είναι οριακά στο μικρόφωνο, θα την ακούσει να νευρίζει λίγο. Πε πάμε στο χέρι. Λοιπόν, α, αυτό που αναφέρει η έκθεση για την Ελλάδα είναι πω η εμπιστοσύνη μα στα μέσα ενημέρωση είναι από τι χαμηλότερε στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε έλλειψη ανταγωνισμού στον τομέα τη ενημέρωση. Δεν το έχετε πάρει και χαμπάρι, καθώ υπάρχουν λίγοι μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι οι οποίε συνεπάρχουν με μικρού εκατοντάδε ειδησογραφικού ιστότοπου, ενώ λίγοι είναι οι επιχειρηματίε που διευθύνουν τη συντριπτική πλειοψηφία των μέσων ενημέρωση. Και παράλληλα, αυτοί λίγοι οι λίγοι επιχειρηματίε εμπλέκονται και σε άλλου επιχειρηματικού τομεί, όπω είναι αυτοί οι κατασκευαστικέ εταιρείε και οι ποδοσφαιρικέ ομάδε. Τα προβλήματα που αναφέρει η έκθεση είναι ω γνωστόν που το έχουν πει πολλά και σε αυτό το podcast η αγωγή του Δημητριάδη κατά των δημοσιογράφων που αποκάλυψαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, η ανεξιχνία στην υπόθεση του Καραϊβά, η έλλειψη ασφάλεια από χρεοριστερέ και ακροδεξιέ οργανώσει που επιτίθενται σε δημοσιογράφου, καθώ και περιπτώσει εξισμού έναντι γυναικών δημοσιογράφων στον εργασιακό χώρο. Οπότε δεν νομίζω ότι ζούμε σε κάποιο παράδεισο δημοκρατία όπω θέλει να λέει η παλαιόν κυβέρνηση για το story. Οκ, okay, δεν είμαστε κάποια χούντα, οπόμενο δεν θα ακούσετε ποτέ να πω αυτό το πράγμα cool, και τι που δεν μπορώ. Α, δεν είμαστε χούντες σε καμία περίπτωση, αλλά αντί να προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα που επισημένονται, βλέπουμε από πάρα πολλού φορεί δεξιά και αριστερά, καθόμαστε και λέμε πως υπάρχουν ξένα κέντρα που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα και μπλα μπλα μπλα. Και αυτό είναι σίγουρα ένας δρόμος που μας οδηγεί σε επιδείνωση των προβλημάτων και όχι στην επίλυση τους. Και κάπως εδώ ε, φτάνω σιγά σιγά... Στο τελευταίο κομμάτι αυτού του podcast, να ευχαριστήσω του αγαπημένου patrons που στο τελευταίο call που κάναμε μα τα χάλασε λίγο. Είχε πέσει ολόκληρο το σερβερ του Discord και δεν μπορούσαμε να κάνουμε γιατί είναι μα κλείσει. Δηλαδή, κάναμε μία ώρα κλείσει μετά. ζώα, γιατί όπω συνεχώ. Και σκοτεινέ δυνάμει έχω να πω πέρα, πέρα από τι σκοτεινέ δυνάμει που λέει η κυβέρνηση και οι συνωμοσίε που θέλουν να, να μα αποσταθεροποιήσουν. Εγώ έχω να πω ότι σκοτεινέ δυνάμει όντω προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν τον Discord μου. Διότι στο τελευταίο μα call υπήρχε ένα user ο οποίο δεν μιλούσε, δεν ξέραμε τίποτα γι' αυτόν και ήταν σαν να είναι ρουφ, σαν να είναι σπιούνο, να με μπαν. Οπότε, θέλω να ενημερώσω σε όποιον, 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 ακούει αυτό το podcast και πιστεύει ότι θα μπορέσει να μπει σε σερβερ, σε σερβερ μου και να με παρακολουθεί τι λέω και τι κάνω. Είμαστε πάρα πολλοί που κάνουμε manage αυτό και υπάρχουν αληθινοί άνθρωποι που μπαίνουν στα call και το κάνουμε manage. Οπότε, αν προσπαθήσετε να το ξανακάνετε αυτό, φίλοι πονηροί, που δεν ξέρω ποιο σα βάζει να μπαίνετε στο σερβερ να μα παρακολουθείτε, I've got you bad news δεν θα περάσει πλέον. Έχουμε βάλει άλλα κριτήρια. Γιατί σας πήραν χαμπάρι όχι η, 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 πώς σας το πω το, το, το σκεπτικό σας τελείωσε Δεν σας πήραμε πρέφα Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση που κάποιος Ποιος είναι αυτός που θα πληρώσει έστω τα δύο ελάχιστα ευρώ Που είναι στο Patreon για να μπει και να μ' ακούσει το σερβερ Και να μάθετε τι ακριβώς Ας πούμε τι, ποιος, ποιος, τι θέλετε, Από ποια σκοτεινά κέντρα θέλετε να με παρακολουθήσετε και να μάθετε τι ακριβώς Την αντιπολίτευση που Τι λέω δημόσια δεν χρειάζεται να την πω σε κάποιον κρυφό σερβερ για εσά που ακούτε, λέω, ξέρετε ποιοι είστε εσεί που ακούτε, εν πάση περιπτώσει. Να ευχαριστήσω όμω και του. Τους, α, μ, τους α τους ε, grand υποστηρικτέ ε, του Patreon που, όσο γνωστό είναι η πλατφόρμα που μας ε, ε, ενισχύεται, μας στηρίζεται του, και είχαν και, και, χρόνια πολλά, το είπαμε βέβαια και στο Discord, είχαμε τε, τέσσερις Γιώργη είχαμε, το, το Άι Γιώργη χαμός έγινε. Λοιπόν, Κωνσταντίνος τέλειο, Στράτος, ε, Γιώργος επί τέσσερα, Σπύρι Παναγιώτης, Θάνος Βάιος, Μιχάλης, Κατερίνα και άλλος Παναγιώτης, άρα θα το λέμε Παναγιώτη επί δύο. Έχουμε Γρηγόρη Σοφία, Γιώτα, Στάθης Κώστα, Αγγελική και έχουμε καινούρια καραμπουζουκλού την Ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τζουλίνερες φίλοι Ειρήνη. Τα έξτρα πόντ των ε, καραμπουζουκλίδων σα τα βάζω με link από We transfer το οποίο ισχύει για ένα μήνα για να τα καταβάσετε και να τα ακούσετε. Το λέω σε εσένα Ειρήνη που είσαι καινούρια, αν δεν το έχει πάρει πρέφα ακόμα. Και θέλω να κάνω δύο επισημάσεις. Πρώτον, είδατε καθόλου το TikTok της αχ, Μαλαγά. Η Αχτσιόπουλη καταρχά έκανε το κασελάκι για το γεγονό ότι δημιουργεί TikTok. Σε αυτή τη ζωή, πραγματικά, μεγάλη μπουκιά φάε και μη βούλωσέ το, γιατί όλοι του. Πραγματικά, αυτό το success story, αυτό είναι η success story του Μητσοτάκη στο TikTok και okay, του το δίνουμε. Και όλη αυτή τη στιγμή, πώ νιώθετε όλοι οι πολιτικοί που θα σα συγκρίνουν πρώτα με το Μητσοτάκη για τι αποτυχίε που κάνετε στο TikTok σα. Δηλαδή, πραγματικά, δεν υπάρχει, sorry, σα έχει. Τα TikTok του είναι πάρα πολύ πετυχημένα. Πρέπει να το αναγνωρίσετε. Και όσοι προσπαθείτε να το μοιάζετε, δεν μπορείτε. Είστε cringe. Αν το κασελάξει κάτι κάνει, γιατί έχει και το φυσικό, το προσωπικό και αυτά. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι είστε κράιμα. Είστε κράιμα. Ειδικά το TikTok τη Αχτσιόγλου που προσπαθεί να γίνει relatable με το μέσο άνθρωπο. Χομπίστρια, μαλακά. Μη... Δεν βλέπω τον αρούλι μου. Μαλακά, δεν χρειάζεται. Δηλαδή. Μπορεί να. Απ έχεις, έχεις το... Είσαι... Πληρώνει από το ελληνικό κράτο και κάνει και τη δικηγορική δουλειά, και δεν μπορώ να βλέπω το παιδί μου. Άλλοι πραγματικά όντω πρέπει να δουλεύουν δύο δουλειέ για να επιβιώσουν. Ε, όχι να το κάνω από χόμπι, λαγά ή μαρτόν. Τέλο πάντων, εξαλείμαι. <coughs> Νιώ... Νιώθω ότι οι πολιτικοί στην προσπάθειά του να γίνουν relatable με το υπόλοιπο κοινό και να δείξουν ομπλή καθημερινή άνθρωποι το χάνετε, παιδιά. Το χάνετε. Και, και είναι, είναι, είναι cringe. Είναι cringe, είναι κρίμα και είναι βλασφημία. Είναι για να σα κορυδεύουμε. Δεν γίνεστε έτσι relatable. Γνωμούλα μου, βέβαια, έτσι εδώ, τι είναι από, 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 από ψάρα μου. Λοιπόν, φτάνοντα στον ανθρώπινο εγκέφαλο, έχει οριμάσει αυτό το podcast. Μα πού θα φτάσω πια. Δηλαδή, ο εγκέφαλο μου, λοιπόν, θα, θα κραγεί πλέον. Ε, Γυρνώντα στην Αίδσα και όσο πρόλαβα να δω και του φίλου μου, εν πάση περιπτώσει, συνειδητοποίησα 5-10 πράγματα πάλι σχετικά με τι φιλίε. Είναι οι φιλίε, είναι αυτό το κομμάτι που με ταλανίζει γενικά σε αυτό το διάστημα. Και ίσω έχω συνειδητοποιήσει και το έχω συζητήσει και με δύο-τρία άτομα ότι. Ε, φίλοι παλιοί που τους θεωρείς πολύ κοντινού σου και best friends και παιδικούς φίλους και τα σχετικά ε, πλέον να μην ισχύει κάτι τέτοιο δηλαδή εγώ συνειδητοποιώ ότι οι φίλοι που είχα από παλιά είναι πλέον έτσι μια παλιά ένα παλιό instantane, μια παλιά γνωριμία παρά ουσιαστική φίλη που θα κάνω παρέα μαζί τους το χάσμα είναι τεράστιο εγώ αρνούμε να το δω. Φέτο το είδα πρώτη φορά πόσο μεγάλο είναι το χάσμα. Πόσα πολλά μα χωρίζουν από ανθρώπου που ήμουν πάρα πολύ κοντά μαζί του, που θα του έβλεπα και κατευθείαν θα, η γλώσσα θα τον Ιορδάνη και θα λέγαμε και θα κάναμε. Πόση σιωπή υπάρχει, η οποία δεν, δεν, δεν παλεύεται, δηλαδή δεν μπορείς να τη σπάς αυτή η σιωπή, γιατί πραγματικά τόσο δεν έχεις κάτι να πεις όταν δεν έχετε εκείνα ενδιαφέροντα, όταν οι απόψεις σας είναι διαμέτρου διαφορετικές. Δηλαδή, εγώ ένιωθα ότι μεν είχε και με δόντια προσπαθώ να κρατήσω κάποιες φιλίες, επειδή έλεγα, ναι, παλιά μας δεν είναι το νήμα του παρελθόντος, έχουμε περάσει τόσο μαζί τις πιο μεγάλες και δυνατές αμ, αναμνήσεις, Α, των α, παιδικών ε, παιδικό, φιλικών χρόνων τα έχουμε μοιραστεί μαζί αλλά εφόσον ρε παιδί μου μεγαλώνεις και φτάνεις στην ενήλικη ζωή σου και δίνετε ευκαιρία να κάνετε παρέα και δεν κάνετε και βρίσκεστε έτσι μια στο τόσο αυτό πάει να πει ότι είστε απλά γνωστοί ε, μια παλιά γνωριμία ένας φίλος από τα παλιά και όχι μ, παρέα όχι φίλος του τώρα και ίσως οι ενήλικοι φίλοι μας να είναι... Ε, εγώ δηλαδή μακάρι να, να, είχα φίλους από το παρελθόν μου, δηλαδή θα μ' άρεσε αυτό το νήμα να υπάρχει, αλλά μάλλον δεν υπάρχει. Είναι έτσι οκ... Ε, ίσως οι φιλίες που γίνονται από τα 23 σου και μετά να είναι επίση πάρα πολύ σωστικές, και στα 25, δηλαδή οι ενήλικες φιλίες να είναι πιο σημαντικές ή κρατάνε παραπάνω ή μ, χτίζονται πάνω σε βάση άλλων δεδομένων διότι άλλο άτομο είσαι στα 15 σου προφανώς και άλλο το άτομο είσαι στα 25 σου και γενικότερα προβληματίζομαι σχετικά με το ε, πόσα, π, πώς, αλλάζει η ζωή ρε παιδί μου και πώς, αλλάζουν, πώς δεν μπορείς να βρεις πλέον κοινό σημείο επαφή με ανθρώπους που ουσιαστικά έχεις μεγαλώσει ή όταν άτομα που έχεις μεγαλώσει ρε παιδί μου σε πληγώνουν συνεχώς με συμπεριφορέ τους και εσύ λες εντάξει ναι αλλά είμαστε από παλιά μαζί και έλα να το τέτοιο και αυτά μέχρι που ας πούμε να συγχωρείς δεν ξέρω τώρα αυτό είναι και μια δικιά μου άποψη, δεν ξέρω εσείς που πήγατε ας πούμε γυρίσατε πίσω ή δεν πήγατε στα νησιά, γυρίσατε πίσω στα χωριά σας ε, κρατάτε τις φιλίε σας από το παρελθόν σας είναι δύσκολο, βλέπετε αυτή την εγώ θεωρώ ότι είναι, υπάρχει μια γενή δυσκολία στο να κρατήσει φίλους από το παρελθόν όταν η ζωή σου προχωράει σε διαφορετικό μήκο σχήματο από αυτού. Ότι εν τέλει δεν είναι πλέον ο κολλητό σου, ρε παιδί μου, είναι πλέον ένα παλιό γνωστός. Και αυτό πονάει πάρα πολύ όταν το συνειδητοποιεί αυτό. Και ίσω ε, έχουμε κάποιου κολλητού από παλιά και συνεχίζουμε να του λέμε κολλητού, μόνο και μόνο επειδή κάποτε του θεωρούσαμε κολλητού, αλλά πλέον δεν είναι κολλητοί. Και αυτό είναι ένα hard realization, εγώ που. Mind blown. Anyway, αυτά. Αυτά. Ε, ε, είχα να πω κάτι δύο-τρία έτσι που συζήτησα με τη μάνα μου. Να πω την ε, αλήθεια. Εντάξει, θα κρατήσω για την επόμενη φορά. Κάπου εδώ τελείωσα, φίλοι. Ε, ωραία ήταν. Ε. νομίζω μην ξαναπροτιμήσετε την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια πολλά. Να προσέχετε. Να μην πάθετε γαστυντερική δοποσό.